Καλώς στην κολλητή! Τι κάνετε? Σήμερα έχουμε Met Gala! Yeah, yeah. Κάθε χρόνο το σχολιάζω στο Instagram και μου λέτε κάθε φορά γιατί δεν κάνεις βίντεο και έχετε δίκιο, γιατί δεν έκανα βίντεο, οπότε φέτος θα κάνω. Που λίγο στεναχωριέμαι γιατί φέτος δεν ήθελα να κάνω, γιατί το θέμα δεν μου άρεσε καθόλου και σας το είπα και στο Instagram και με ρωτάγατε γιατί δεν το καταλάβατε κάποιοι. Λοιπόν, ο Καρλ που ήταν το φετινό θέμα, έτσι, να εξυμνήσουμε τον Καρλ Λάγκερφελντ, έχει κάνει πολλά χοντροφοβικά, μισογυνιστικά, σεξιστικά σχόλια κατά καιρούς και με ενόχλησε που ενώ βρισκόμαστε σε μια εποχή με cancel culture και όλοι, ξέρω εγώ, ψάχνουν, ανυπομονούν να κάνεις κάτι λάθος για να σε κάνουν cancel, ξαφνικά κάνουν ένα ολόκληρο Met Gala και εξυμνούν τον Καρλ που έχει πει χίλια διαπέσια πράγματα και όλοι χαχαχαχουχου. Ο άλλος λόγος που δεν μου άρεσε το φετινό θέμα είναι επειδή ήταν πολύ εύκολο. Ήταν πολύ ευκολονόητο, ενώ κάποιες άλλες φορές λίγο τους μπερδεύουν, λίγο το αφήνουν πιο στο κουτουρού. Σου λέει, Καρλ Λάγκερφελντ, είναι το θέμα μου. Ωραία, θα ντυθώ σαν Σανέλ, θα ντυθώ στα άσπρα, θα βάλω ένα tweet και είμαι πανέτοιμη. Ήταν πολύ δύσκολο να πάει κάτι λάθος με αυτό το θέμα. Δηλαδή, στο φετινό Met Gala μπορεί να ήταν βαρετή όλη η ασπρόμαυρη, αλλά ήταν σχετικά όμορφη. Να κάνω το promotion μου. Άμα θέλετε, κάνετε subscribe, like, καμπανάκια για να μην χάνετε βίντεο κάθε Σάββατο που ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα. Και άμα θέλεις ρε συγκολλητή, με βρίσκεις και στο Instagram γιατί τα λέμε εκεί πέρα πιο συχνά. Πάμε να δούμε τις εμφανίσεις του Met Gala 2023. Who's late and who flopped? XOXO, Gossip Girl. Θα ξεκινήσω με την Giselle που ήταν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις. Φόρεσε μία vintage Chanel τουαλέτα φανταστική, λευκή, που αγκάλιαζε υπέροχα το σώμα της και είχε αυτή την φανταστική κάπα με τα πούπουλα που είναι πάντα έτσι λίγο φαντασμαγορικά τα πούπουλα. Το είχε ξαναφορέσει ακριβώς το ίδιο φόρεμα για το Harper's Bazaar εξώφυλλο Κορέας το 2007. Οπότε ήταν και λίγο iconic και για την ίδια το στυλ. Το έχω ξαναφορέσει αυτό. Από την άλλη, θα μου άρεσε να είχε φορέσει και κάτι διαφορετικό για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Δηλαδή, είμαι της άποψης, αν έχεις φορέσει κάτι τόσο iconic μία φορά, δεν το ξαναφοράς ποτέ στη ζωή σου, το έχεις στην τουλάπα σου ή σε κάποιο μουσείο και απλά το κοιτάς. Καταλαβαίνω βέβαια και από την άλλη ότι είναι ένας φόρος τιμής. Τον φόρο τιμής, να ξέρετε, κάποιες φορές στο βίντεο μπορεί να το πετάω σαν homage. Τα μαλλιά της ίσως τα ήθελα σε έναν χαμηλό κότσο εδώ. Το μακιγιάζ της συγκλονιστικό. Α, πάμε στη Ριάννα, την αγάπη της καρδιάς μου, την μητέρα μου. She ate. Ήταν η τελευταία που περπάτησε στο χαλί. Το οποίο χαλί ήταν ό,τι πιο άσχημο έχω δει. Τι ήταν αυτό, ήταν σαν διαφήμιση κινητής τηλεφωνίας, κάτι τέτοιο μου θύμισε. Anyway, λοιπόν, έρχεται η Ριάννα ξαφνικά, έτσι τελευταία, θεάρα με τον ASAP. ASAP! Πόσο πολύ την λατρεύει! Έβλεπα πόσα TikTok βίντεο που όλη την ώρα ήταν You look amazing baby! Wow! Να την κοιτάει έτσι από την άκρη και να την θαυμάσει. Είναι φοβερό ζευγάρι, μου αρέσουν πάρα πολύ μαζί. Φοράει λοιπόν μία συγκλονιστική τουαλέτα Valentino Haute Couture. Είναι στολισμένη αυτή η κάπα που φορούσε στην αρχή στο κεφάλι της και μετά την έριξε στον ώμο. Με 30 καμίλιες, έτσι προφέρεται αυτό το λουλουδάκι. Είναι το αγαπημένο λουλούδι της Chanel και το είχε γενικά σε πολλά ρούχα, ήταν iconic. Κάθε καμίλια που ήταν 30, χρειάστηκε 30 ώρες για να φτιαχτεί, γιατί αποτελείται από 500 φύλλα. Στα γυαλιά της είχε κολλήσει πάνω κάτι βλεφαρίδες, οι οποίες ήταν λίγο... Θα μου άρεσε να είχε χρησιμοποιήσει πιο ωραίες λεφαρίδες, αλλά ήταν η iconic ότι το έβαλε έτσι. Ήταν πολύ Ριάννα, ρε παιδί μου. Πολύ Ριάννα με το κόκκινο κραγιόν. Το μακιγιάζ της ήταν από τα πιο όμορφα στη γη. Μου άρεσε που στα χέρια φόρεσε γαντάκια με κόμμενα δάχτυλα, σαν homage στον Καρλ, αφού αυτόν γιορτάζουμε τώρα τι να κάνουμε. Ο ASAP φόρεσε ένα Gucci ρούχο το οποίο ήταν εμπνευσμένο από ένα ολόκληρο σύνολο που είχε φορέσει ο Καρλ όταν τελείωσε μια πασαρέλα του το 2004 και φορούσε αυτή την κόκκινη καρό φούστα επειδή αγαπάει πάρα πολύ την Σκωτία. Το ότι το συνδέασε από κάτω με jean, fuck yeah, jean στο Met. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πινελιά. Αυτό που θα ήθελα να πω ήταν ότι δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου το after party outfit που φόρεσε η Ριάννα. Ήταν λίγο ακαταλαβίστικο, λίγο σαν να μην είχε καλή εφαρμογή, σαν κάτι να μην πήγε πολύ καλά, δηλαδή στη Slate, C8. Στο χαλί, στο άσπρο χαλί, όχι κόκκινο. Η Λάιζο είναι στις κακοντυμένες της βραδιάς, κατ' εμέ. Την λατρεύω, είναι φοβερή. Εμπνεύστηκε από ένα Σανέλ φόρεμα του 1991 που είχε και οι αυτοπέρλες και ούτε αυτό μου άρεσε, δηλαδή ούτε το πρωτότυπο μου άρεσε. Οι πέρλες του είναι τεράστιες, φαίνονται οριακά ψεύτικες. Στην ουσία είναι σαν ένα harness από πέρλες και θα μπορούσε να ήταν φοβερό σαν ιδέα εάν είχε λίγο παραπάνω διαφορετική πλέξη το harness, αν είχε πιο μικρές πέρλες. Θα ήθελα κάτι πιο κεντρικό από την Λάιζο, η αλήθεια είναι, επειδή μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις, αλλά ήταν εξαιρετική.
την εμφάνιση που έκανε με τα σημεία που φόρεσε ήταν φανταστική και ήταν η Λάιζα που ξέρουμε και αγαπάμε. Η Elle Fanning φόρεσε Vivian Westwood και ήταν. Υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό. Εμένα η Elle Fanning δεν μου άρεσε, παιδιά. Συγγνώμη, θα εξηγήσω γιατί. Η ιστορία ποια είναι. Είχε κάνει μια φωτογράφηση η Elle Fanning όταν ήταν 13 χρονών. Η οποία φωτογράφηση ήταν αφιερωμένη στη Σανέλ και η Elle φόρεσε το Little Black Jacket, το κλασικό. Σε αυτή την φωτογράφηση γνώρισε και τον Καρλ και ο Καρλ της έβαλε κάποιες μαργαρίτες στα μαλλιά για να της δώσει κάτι διαφορετικό. Βάζει λοιπόν στο κόκκινο χαλί τις μαργαρίτες αυτή. Βάζει το μαύρο το τζάκετ που ήταν τότε στην φωτογράφηση. Ωραία. Κοτσάρει και ένα νηφικό γιατί σου λέει «Α, η νύφη του Καρλ στο τέλος κάθε επίδειξης είναι ό,τι πιο επικό» και εντάξει, έχει και ένα δίκιο. Και μου έβαλε πάρα πολλές ιδέες. Έβαλε και μία ανθοδέσμη που δεν ξέρω, τα λουλούδια μου φαινόντουσαν ψεύτικα. Γυάλισαν πάρα πολύ για να είναι αληθινά, μπορεί να ήταν, απλά μου φαινόντουσαν λίγο μπιχ. Πολλές ιδέες. Ήτανε πολύ όμορφη στο πρόσωπο, σαν νεράιδα με το. Μου άρεσε το στεφάνι δηλαδή. Ίσως θα ήθελα να μην είχε το τζάκετ έστω και να είχε μόνο τη μαργαρίτα, σαν αναφορά σε εκείνη τη φωτογράφηση που γνώρισε για πρώτη φορά τον Καρλ. Πολλές ιδέες μαζί. Κράτα μία και stick to it. Πάμε να δούμε την Kendall. Πείτε μου λίγο στα σχόλια, σας άρεσε η Kendall. Άστο το ότι είναι κούκλα. Γενικά σε όλη τη βραδιά, άστο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ όμορφοι. Ναι, okay, είναι celebrities, είναι πολύ όμορφοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα και τώρα που κάνω το βίντεο Παρασκευή. Δεν έχω καταλάβει αν μου άρεσε. Φοράει ένα Marc Jacobs κορμάκι, το οποίο είναι λίγο χομάζ. Όλο το ρούχο φωνάζει Καρλ, αλλά έκανε και ένα μικρό χομάζ η Kendall σε εκείνο το shorts παύλα βρακάκι που είχε φορέσει έξω μία φορά και είχε γίνει χαμός έτσι πριν κάνα 1,5-2 μήνες και προσπάθησε λίγο να το κάνει trend. Τα παπούτσια μου αρέσει που ήταν ψηλά, αλλά ίσως να ήθελα λίγο διαφορετικά, ίσως να μην είχε λουράκια μπροστά. Με ενοχλεί λίγο το κολάρο γιατί μου κάνει ότι είναι πολύ κοστούμι super ήρωα. Τα μανίκια μου αρέσει που είναι μακριά σε αντίθεση με το τελείως κοντό κορμάκι, αλλά δεν μου αρέσει που ξεκινάει από εδώ και είναι 3 τέταρτα. Θα ήθελα να ήταν τελείως μακριά, να μην φαίνεται το χέρι της. Ή με χάλασε το ότι ήταν πουλιές και γι' αυτό μου θυμίζει κοστούμι. Δεν έχω καταλάβει τι. Το μαλλί, το πρόσωπο, το μακιγιάζ, συγκλονιστικό όλο. Δεν ξέρω αν μπορώ να την βάλω στις κακοντυμένες, γιατί έχει κάνει τουλάχιστον μια τελείως διαφορετική πρόταση από όλους τους άλλους που ντύθηκαν απλά όμορφα με ένα ωραίο φόρεμα και πήγανε. Πάμε στη Nicole Kidman. Τι έπαθε! Λοιπόν, η Nicole Kidman φόρεσε το iconic φόρεμα που είχε φορέσει στη διαφήμιση για το Chanel No. 5 το 2004. Πρέπει να ήταν αυτή η διαφήμιση που έτρεχε και φαινόντουσαν τα πούπουλα. Τα πούπουλα που πήγανε. Νιώθω ότι τα μισά πούπουλα εδώ πέρα έχουν φύγει στο γύρισμα. Έτρεχε η καψαρή και φύγανε τα πούπουλα. Εδώ πέρα δεν είναι το ίδιο φόρεμα, παιδιά. Μην με τρελάνετε. Το ένα ήταν φουντωτό και ωραίο, το άλλο είναι χειμενόκαλε. Σαν κότα ξεμαλιασμένη. Άλλο που με ενοχλεί στην Nicole Kidman γιατί είναι άλουστη. Έλα ρε παιδιά! Θα ήταν φανταστικό εάν είχε κάνει και το μαλλί της όπως. Α, κάπως έτσι νομίζω το είχε στη διαφήμιση, κάπως το είχε μαζεμένο πάνω. Τώρα μου είχε πετάξει ένα λίγο περίεργα βαμμένο ξανθό, δηλαδή κάτι έχει πάει λάθος στο ρεφλέ. Η ψαλίδα κάτω ήταν ανεκδίγητη, δεν το ίσιοσε, δεν το έκανε πιστολάκι, τίποτα, απλά βγήκε. 4 μέρες αλουσιά είναι αυτό, παιδιά. Το ξέρω και εγώ μένω άλουστη πολλές φορές γιατί κάνει καλό στο κεφάλι. Αλλά όχι στο Met Gala. Το μαλλί της χάλασε όλο το ρούχο κακοντυμένη. Αχ, πάμε στην Cara Delevingne. Cara Delevingne, αγαπώ. Φόρεσε Karl Lagerfeld. Ήταν ένα συγκλονιστικό ρούχο που τσίριζε Cara. Επιτέλους κάποιος που δεν χάθηκε εντελώς μέσα στο ρούχο. Μου αρέσει αυτό. Δηλαδή σου λέει το θέμα για το Met Gala είναι να πάρεις έμπνευση από αυτό. Όχι να ντυθείς από πάνω μέχρι κάτω, Karl. Και αυτό το είδαμε και πιο μετά στην Kylie. Η Cara φοράει ένα συγκλονιστικό με πελώρια μανίκια, τα οποία στην αρχή εγώ δεν καταλάβαινα. Είναι μανίκια, είναι κάπα δε, και μου άρεσε αυτό που δεν το καταλάβαινα. Είναι συγκλονιστικά βαμμένη. Το πρόσωπό της θεωρώ ότι ήταν το πιο ωραίο από όλη την βραδιά. Μου θύμισε λίγο τα 90s μοντέλα, που ίσως και αυτό να ήταν αναφορά, γιατί ξέρεις τότε ο Karl ήταν στα ακραία του ζένια του. Τρελαίνομαι που το έφερε στο στυλ της, τρελαίνομαι για το λευκό μαλλί που θυμίζει και αυτό Karl. Θα μου άρεσε να μην είχε κάνει αυτή την πόζα γιατί είναι λίγο σούπερ ήρωας. Κατά τα άλλα, συγκλονιστική, top, την βάζω στις πολύ καλοντυμένες. Η Kim! Η Kim η Kardashian! Φόρεσε σκαπαρέλι, φοκάτσια! Έλα, εντάξει, βαριέμαι. Η Kim δεν ήθελε να εμπνευστεί από τον Καρλ. Ξεκάθαρα, ήθελε να εμπνευστεί από τον εαυτό της. Αυτό που φοράει είναι homage στην φωτογράφηση που είχε κάνει για το Playboy πριν πάρα πολλά χρόνια και ήταν εκείνη η φωτογράφηση που της φωνάζει η μαμά της. You're doing amazing, sweetie. Ναι, είναι αυτό.
Δεν βλέπω Καρλ. Πέρα από τις πέρλες, οκ, okay, εντάξει, ο κορσές που φόρεσε. Είδα στο Instagram της ότι ήταν Σανέλ, γιατί σε καμία φωτογραφία στο κόκκινο χαλί δεν φάνηκε. Στις φωτογραφίες εκεί πέρα στο χαλί φαινόταν σαν ματ, σαν να ήταν πλαστικό, σαν να φόρεσε skims. Το φόρεμα αποτελείται από 50.000 πέρλες και 16.000 κρίσταλα. Μου αρέσει και αρκετά αυτό που φοράει από πίσω, που είναι έτσι σαν κάπα, δίνει ένα βουβουβουμ, αλλά θα ήθελα να ήταν πιο κοντά στο χρώμα του κορσέ. Με ενοχλεί που υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές αποχρώσεις. Θα μπορούσε όλο να ήταν ωραίο εάν δεν είχε βάλει το τσόκερ. Δεν ξέρω γιατί έβαλε αυτό το τσόκερ. Επίσης δεν μου άρεσε καθόλου το μακιγιάζ της, την σκουραίνει πάρα πολύ. Που την Kim πάντα την βάφουν συγκλονιστικά. Επίσης αυτό το τσόκερ την πνίγει και δεν χρειαζόταν. Δηλαδή έχεις τόση πληροφορία, έχεις 50.000 πέρλες και θες κι άλλο. Δεν θέλω να την βάλω στις κακοντημένες, γιατί δεν το θεωρώ κακοντημένο. Θα την αφήσω στο ουδέτερο. Η Billie Eilish. She ate. Ήταν από τις πιο φανταστικές όλο το βράδυ. Φόρεσε Simone Rosa. Ήταν ένας καταπληκτικός κορσές με δαντέλα, το καλσόν που ταιριάζε με τα γάντια, η πλεξούδα εδώ πέρα που έχει μακριά με τους φιόγκους πάνω, τους σατέν φιόγκους, οπότε ξέρεις κάνει και μία αναφορά. Είναι σαν μάγισσα με την καλή έννοια, ξέρεις, η σεξι μάγισσα, η σαγηνευτική, και είναι η πρώτη φορά σε Met Gala, δεν έχει πάει και πολλές φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που την βλέπω και λέω ναι, είναι η Billie. Τις άλλες φορές εμένα δεν μου άρεσε, παρόλο που ήταν φαντασμαγορικό και αυτό που είχε κάνει με τη Marilyn ήταν φαντασμαγορικά, αλλά δεν μου άρεσαν γιατί δεν την έβλεπα τόσο. Έβλεπα πιο πολύ αυτό που ήθελαν να στήσουν σαν στιλιστική εικόνα η marketing ομάδα της. Εδώ την βλέπω πολύ περισσότερο και φαίνεται ότι νιώθει και απίστευτα άνετα. Το μακιγιάζ της είναι ό,τι πιο όμορφο είδα όλο το βράδυ. Στο after party η Billie όμως, άλλωσε αυτός! Με την καλή έννοια, εμένα μου άρεσε απίστευτα αυτή η αντίθεση. Φόρεσε εκεί κάτι φόρμες, κάτι καπελάκια. Παίζει να ήταν η μόνη που πέρασε καλά βασικά στο after party. Α, η Gigi Hadid. Η Gigi Hadid ταιριάζει λίγο με την Billie. Φόρεσε Givenchy. Τι τέλειο να το λες, Givenchy. Και αυτό που με τρέλανε πιο πολύ απ' όλα είναι που δεν καταλάβαινες πού τελείωνε και πού άρχιζε το ρούχο. Ήταν όλο κάπως μπλεγμένο. Λες τώρα αυτό είναι φόρεμα, είναι κορσές. Τελικά ήταν κορσές με φούστα. Αλλά εγώ άρχισα να το καταλάβω τι συνέβαινε και μου άρεσε αυτό. Γιατί με ανάγκασε να το παρατηρήσω, με ανάγκασε να το δω. Άρα όσο πιο πολύ το παρατηρείς, τόσο πιο πολύ σου μένει στο μυαλό. Στο πρόσωπο, μαλλί, μακιγιάζ, τα πάντα συγκλονιστικά, μου άρεσε απίστευτα. Αυτή η ουρά που είχε πίσω από τον ώμο επίσης ήταν τόσο εντυπωσιακό στις φωτογραφίες. Θα ήθελα ίσως κάτι πιο wow βέβαια από την Gigi, γιατί πέρυσι, κατ' εμέ, ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει υπάρξει ποτέ σε κόκκινο χαλί στην ιστορία του Hollywood. Κατ' εμέ, αυτή εδώ η κόκκινη εμφάνιση είναι το καλύτερο που έχει υπάρξει στο Met Gala, period. Οπότε, επειδή έχει ανεβάσει τόσο πολύ τον πύχη, ίσως θα ήθελα και κάτι πιο extravaganza. Α, η Dua Lipa! Καλή, την ξέχασα αυτήν. Η Dua Lipa φόρεσε ένα Chanel vintage. Πρέπει να ήταν το πρωτότυπο κιόλας που είχε πρωτοεμφανιστεί το 1992 σε μία πασαρέλα, το είχε φορέσει η Claudia Schiffer τότε. Tweed και Chanel είναι έννοιες συνυφασμένες. Δεν με ενόχλησε πολύ, γιατί το να δεις μία τέτοια τουαλέτα έτσι κάπως πιο πριγκιπική, πιο σταχτοπούτα, δεν είναι ένα ύφασμα που το περιμένεις το tweed. Άρα μου άρεσε αυτή η τσαχπινιά, που βέβαια δεν είναι τωρινή, είναι του 92. Ίσως θα ήθελα τα μαλλιά ψηλά και να θυμίσει και λίγο παραπάνω στα χτωπούτα. Από την άλλη, όλη αυτή η απλότητα έρχεται σε έναν απόλυτο εναρμονισμό, άρα το καταλαβαίνω. Στο μακιγιάζ θα ήθελα λίγο παραπάνω blending, άσχετο. Το περιδέρεο που φοράει είναι το Lucida Star, ένα Tiffany διαμάντι 100 καρατίων, που έχει σχεδόν ίδιο κόψιμο με το πασίγνωστο κίτρινο διαμάντι που έχουν στα Tiffany σε 128, κάτι καράτια. Το είχαν πρωτοβρει στη Νότια Αφρική το 1877, κάτι τέτοιο. Αυτό το κίτρινο διαμάντι είναι από τα πιο ακριβά διαμάντια που διαθέτει το Tiffany, σε κάνει 30 εκατομμύρια. Αυτό που φόρεσε η Dua που έχει ίδιο κόψιμο, εντάξει, είναι λίγο πιο πλεμπέικο, είναι από τα φτηνιάρικα τώρα, ξέρεις, τα πήρε από τη λαϊκή, κάνει 10 εκατομμύρια. Είναι το φτηνό τώρα και αυτή η Dua η καημένη είναι φτωχούλα φαίνεται. Και είναι τόσο iconic επειδή είναι η πρώτη γυναίκα, ο πρώτος άνθρωπος που φοράει αυτό το περιδέρεο. Επιτέλους και ένας κακοντημένος, η Kristen Stewart. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Φοράει vintage Chanel, ντύθηκε σαν σερβιτόρος στα ταινία του Κωνσταντάρα, ξεκάθαρα είναι η έμπνευσή της, ή σαν άντρας, καμαριέρα που δουλεύει σεζόν σε πολύ καλό ξενοδοχείο στη Μύκονο τώρα, σεζόν 2023 που ξεκινάει. Δεν βρίσκω πραγματικά τίποτα που να μου αρέσει, τα παπούτσια είναι φρικτά, η εφαρμογή του ρούχου είναι ιδιαστική, δηλαδή δεν με νοιάζει που είναι Chanel.
Δεν με νοιάζει, είναι κακό, είναι άσχημο. Τι είναι αυτό, τι, και το μαλλί δεν μου άρεσε. Μου θυμίζει λίγο 50s Elvis Presley. Η Cardi B φόρεσε 4 ρούχα, σου λέει. Τι, εγώ δεν είμαι πλεμπέα σαν τους άλλους να φορέσω ένα συνολάκι. Θέλω να χαλάσω τα λεφτά μου. Έτσι, έτσι είναι η Cardi B. Φόρεσε 4 ρούχα, το πρώτο ήταν όταν βγήκε από το ξενοδοχείο και πήγαινε στο Met Gala. Ήταν μια ροζ τουαλέτα συγκλονιστική που θυμίζει αυτό εδώ που είχαν φορέσει οι Kardashians. Και είναι ο μόνος λόγος που δεν ενθουσιάστηκα κατά τα άλλα. Ροζ με πούπουλα ιστορίες. Εγώ πεθαίνω λίγο να χάνομαι, το ξέρετε. Και ήταν και φαντασμαχωρικό. Επίσης είναι αυτή η παστέλ απόχρωση του ροζ που ο Καρλ έχει πει ότι είναι αποδεκτό. Γιατί ο Καρλ λέει Think pink, but don't wear it. Το συχαίνεται το ροζ ο Καρλ και χεστήκαμε κιόλας. Και τέλος πάντων ο Καρλ έχει μία συγκεκριμένη ροζ απόχρωση που θεωρεί αποδεκτή και όλα τα άλλα, τα φούξια, τα μαντζέντα και αυτά δεν τα θέλει. Στο χαλί όμως φόρεσε Τσαν Πενγκ. Γενικά το εξύμνησαν το look της. Άρεσε πάρα πολύ. Είναι το μόνο ρούχο που τσιρίζει Met Gala, είναι extravaganza. Είναι αυτό που περιμένεις από την Cardi B και αυτό που περιμένεις από ένα Met Gala στη τελική. Έχει βάλει καμέλιες, έχει κάνει αυτό το quilted defé που έχουν οι τσάντες. Έχει βάλει την περούκα για να θυμίζει Carl, έχει βάλει πέρλες, τα γάντια, όλα, τα έχει όλα, όλα, ό,τι ιδέα μπορούσε να φανταστεί την έχει βάλει. Και ίσως αυτό είναι που με ενοχλεί πάλι όπως και με την Elle Fanning και νομίζω η περούκα το κάνει κάπως costume. Καταλαβαίνω δηλαδή γιατί τρελάθηκαν όλοι, απλά εγώ προσωπικά δεν το αγαπώ. Πιο πολύ μου άρεσε το ρούχο που φόρεσε μετά μέσα στο πάρτι. Ήτανε σαν Μπάρμπι γιατί φόρεσε ένα ροζ tweed, το ασπρόμαυρο tweed. Μου άρεσε πολύ περισσότερο εμένα αυτό το look και στο after party φόρεσε ένα στενό φόρεμα και πάνω είχε αποτυπωμένα κάποια άρθρα από το Women's Wear Daily και σχολίασαν αυτά τα άρθρα την δουλειά του Καρλ, οπότε ήταν πάλι ένας φόρος τιμής και σίγουρα θα πέρασε καλύτερα από όλους παρέα με την Billie γιατί ήταν οι πιο άνετα ντυμένες. Ο Πέντρο Πασκάλ. Αυτό. J-Lo. Okay, Jennifer. Η Jennifer Lopez. Είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες στη γη, αυτό δεν χρειάζεται τώρα να το συζητάμε. Ωραία, φοράει Ralph Lauren. Βαριέμαι. Έχω δει την J-Lo με κάτι αντίστοιχο τόσες φορές. Να έχει έτσι αυτό το χ εδώ πέρα στο στήθος και να είναι στενό κάτω και να τονίζει το συγκλονιστικό της σώμα, δεν λέω. Βαριέμαι, δεν βλέπω καμία καινούργια πρόταση. Δεν βλέπω τίποτα καινούργια. Οπότε θα την βάλω στις κακοντυμένες καθαρά γι' αυτό. Είναι πολύ όμορφο αυτό που βλέπω. Αλλά δεν έχει τίποτα φρέσκο για την J-Lo. Είναι απλά η J-Lo άλλη μια φορά με αντίστοιχο φόρεμα. Ου, πάμε στην Kylie. Η Kylie φοράει Jean Paul Gaultier. Ήξερε ότι σε ένα θέμα που τιμάς τον Karl Lagerfeld όλοι θα πάνε ντυμένοι στα ασπρόμαυρα, από τους λέει εγώ θα πάω ντυμένοι στα κόκκινα. Και την λατρεύω γι' αυτό. Η Kylie κάνει στην ουσία μία οδή με αυτό που φοράει από πάνω το πανωφόρι, την κάπα, στον Andrew Leon Talley, που φόρουσε συχνά τέτοιες κάπες και τις αρχικές τις είχε σχεδιάσει ο Karl, πάρα πολύ καλή φίλη. Εμένα μου άρεσε λίγο που πιο πολύ φάνηκε σαν να τιμάει τον φίλο του Καρλ και όχι τον ίδιο τον Καρλ. Το γαλάζιο σε συνδυασμό με το κόκκινο θυμίζει λίγο αυτά που φοράνε ρε παιδί μου στις πυγμαχίες, αυτά τα σορτσάκια. Αλλά από την άλλη, αυτό το γαλάζιο το συγκεκριμένο, εγώ ξετρελάθηκα γιατί θυμίζει λίγο το πώς ειρηδίζουν κάποιες φορές οι πέρλες. Έχει αυτό το ειρηδίζον πανέμορφο χρώμα. Εμένα μου άρεσε απίστευτα η κάπα. Θα ήθελα να ήταν πιο φουντωτή, να είχε μέσα πιο πολύ αφρόλεξ, ας πούμε, ή κάτι και να είναι πιο φουντωτή. Ή θα μου άρεσε να ήταν και λίγο quilted. Πάντως θεωρώ ότι είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που κατάλαβαν ότι όταν έχω ένα θέμα δεν χρειάζεται να ντυθώ αυτούσια Καρλ. Το παπούτσι της είναι καταπληκτικό. Ήταν η πιο σωστή επιλογή παπουτσιού, νομίζω, σε όλο το βράδυ, γιατί κάνει αυτό το κόψιμο παρόμοιο με του ώμου της και απλά χάριζε απίστευτη ομορφιά σε όλο το ρούχο. Η τουαλέτα από μέσα δεν είναι κάτι συγκλονιστικό, είναι μια απλή ωραία τουαλέτα. Στο πρόσωπο είναι πάρα πολύ όμορφη με το απλό της το μακιγιάζ. Όλες οι Kardashians φέτος δεν ήταν λίγο βαρετές, ρε παιδιά, έτσι νιώθω. Α, η Anne Hathaway! Ήταν η καλύτερη όλης της βραδιάς. Θεωρώ ότι η Anne Hathaway σε συνδυασμό με τον Pedro Pascal είναι οι καλύτερες εμφανίσεις της χρονιάς. Πώς είπα πριν για την Gigi Hadid ότι
Το 2022 σκέφτεσαι Met Gala και σου έρχεται η Gigi. Το 2023 θα σου έρχεται το κόκκινο του Πέντρο Πασκάλ που δεν το περίμενες. Δεν το περίμενες να κάνει κάτι τέτοιο ο Πέντρο. Περίμενες έτσι να ντυθεί με ένα κουστούμάκι απλό. Και ξαφνικά σου έρχεται, βγάζει το μπουτάκι έξω, σου δείχνει το ποδαράκι εκεί, φοράει την μπότα τη σεξουαλική, φοράει το κόκκινο, την γραβάτα, είναι μούνος. Από το πουθενά δεν το περιμένεις να κάνει κάτι τόσο κεντρικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι από τους πιο καλοντυμένους και είναι η εμφάνιση που θα θυμάσαι για πάντα από το Met Gala του 2023 και η Anne Hathaway έκανε όλα τα σωστά πράγματα. Φόρεσε μια φανταστική tweed δημιουργία. Versace είναι εμφανέστατο αυτό, που έχει πάνω παραμάνες χρυσές και γεμάτες πέρλες. Ένα τσόκερ φανταστικό. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ το πρόσωπό της διαφορετικό, δηλαδή είναι η χρονιά της. Όταν κάτι είναι τόσο ωραίο που δεν μπορώ καν να πω «Α, αυτό μου αρέσει», δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχωρίσω, απλά βλέπω μία εικόνα και στο σύνολό της είναι συγκλονιστική, τότε ο άλλος θεωρώ ότι έχει πετύχει και στην Anne δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι που μου αρέσει περισσότερο. Όλο είναι φανταστικό! Πάντα την ήταν ωραία, απλά φέτος το έχει παραχέσει στο πόσο ωραία ντύνεται. Τώρα έχουμε έναν συνδυασμό Doja Cat και Jared Leto. Το ένα είναι το επιτυχημένο και το άλλο είναι το αποτυχημένο. Το ένα είναι τι παρήγγειλε και το άλλο τι μου ήρθε. Λοιπόν, η Doja Cat έκανε κάτι φανταστικό. Για την πρώτη φορά που πηγαίνει σε Met Gala, ντύθηκε Doja Cat, ντύθηκε γάτα. Επίσης, ο Karl Lagerfeld έχει έναν γατούλι, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος είναι ο κληρονόμος του. Ό,τι πιο ηλίθιο. Είναι και μία αναφορά στην αγαπημένη γάτα του Καρλ. Το ίδιο έκανε και ο Τζαρετ Λέτο, απλά το έκανε τόσο κυριολεκτικά που ήταν σαν μασκότ. Εγώ για πάρα πολλή ώρα νόμιζα ότι απλά ήταν κάποιος χαχαχα που κάνει πλάκα στους άλλους καλεσμένους. Ήτανε φρικτός ο Τζαρετ Λέτο, δεν μου αρέσει γενικά σαν περσόνα, δεν μου αρέσει ο Τζαρετ Λέτο. Ήτανε αχρίαστα κυριολεκτική αυτή η εμφάνιση του. Η Doja από την άλλη φόρεσε ένα πανέμορφο φόρεμα του Oscar de la Renta. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό σαν ρούχο, έχει έτσι αυτά τα πολύ όμορφα πουπούλα κάτω. Έχει όλη την έμφαση στο κεφάλι. Εκεί ήθελα να τη δώσει. Έβαλε τα αυτάκια της για να είναι γατούλα. Μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν η μόνη που σε ένα show. Όλοι θέλουν να είναι η πιο όμορφη της βραδιάς. Εκείνη πήγε και έβαλε prosthetics στο πρόσωπό της με το μακιγιάζ για να μοιάζει με γάτα. Επειδή νιώθω ότι έχω μιλήσει πάρα μα πάρα πολύ, θα προσπεράσω κάποια ακόμη έτσι στο γρήγορο. Jenna Ortega, θα ήθελα να επεκταθώ πιο πολύ. Φόρεσε Tom Brown. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Γιατί να συνεχίσεις να είσαι σαν την Wednesday, ακόμη και σαν ένα κόκκινο χαλί, θα μου άρεσε να έβλεπα μια τελείως διαφορετική πτυχή του εαυτού της. Ναι, είναι από μόνη της σαν χαρακτήρας πολύ περίεργη και ιδιαίτερη, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν είναι τόσο ιδιαίτερη επειδή έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον χαρακτήρα της ως Wednesday. Το ρούχο από μόνο του είναι φανταστικό, ίσως θα ήθελα λίγο λιγότερες αλυσίδες και ίσως θα ήθελα διαφορετικό παπούτσι, κατά τα άλλα είναι πάρα μα πάρα πολύ όμορφη και είναι ένα ρούχο που θα μπορούσε να την φορέσει και κατάφερε να το φορέσει. Απ' την άλλη, το φοράει η Jenna Ortega ή το φοράει η Wednesday. Α! Ο Lil Nas! Φοράει Dior. Δεν ξέρω πώς, αλλά φοράει Dior. Δεν ξέρω πώς, γιατί είναι γυμνός και απλά φοράει κρύσταλλα. Μου άρεσε, είναι η Lil Nas, είναι κάτι όμως αναμενόμενο από εκείνον, οπότε δεν είπα «Πω πω τι έκανε!» Το περίμενα να κάνει κάτι τέτοιο. Η Aubrey Plaza ήταν πανέμορφη, απλή, δεν την ένοιαζε και ιδιαίτερα και το καταλαβαίνουμε, μ' αρέσει αυτό. Ο Bad Bunny ήταν τέλειος! Ο Bad Bunny! Η κάπα που φόρεσε θα μπορούσε να ήταν ασορτή με τη Ριάννα, θα μπορούσαν να είχαν ανέβει δηλαδή μαζί το κόκκινο χαλί και να είναι το καλύτερο ζευγάρι. Η Ολίβια Ροντρίγκο φόρεσε και αυτή Tom Brown. Ήταν κάτι κορδόνια περίεργα, σαν κορδονάκια. Αυτά που τα κόβαμε παλιά τα t-shirt και το τραβάγαμε το ύφασμα για να τεντώσει και να κάνει αυτό το στριφογυριστό και κάναμε ένα crop top με πολλά κροσάκια κάτω. Πείτε μου ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει. Έκοψε τα μαλλιά της. Αλλά δεν τρελαίνομαι. Τουλάχιστον είναι μία πρόταση. Ο Pete Davidson να φάει σκατά, είναι κούκλος, τον αγαπώ, δεν με νοιάζει τίποτα. Α, η Margot Robbie που φοράει Chanel, ένα vintage Chanel που πρέπει να ήταν του 87-88. Δεν μου άρεσε. Είναι πανέμορφη. Η Barbie in real life. Δεν είναι, θεωρώ, για Met Gala. Είναι για να το βάλεις σε ένα κόκκινο χαλί, σε μια πρεμιέρα ταινίας, ξέρω εγώ, αν είσαι η Margot Robbie. Η Sabrina Dori Elba. Δεν την ξέρω ποια είναι η κυρία. Η κυρία δεν είναι ωραία ντυμένη. Τι είναι αυτό? Όχι, 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 όχι. Σαν τραπεζομάντιλο είναι. Όχι. Α, η Lily Collins φοράει η Vera Wang και ήτανε πανέμορφο αυτό το φόρεμα που βλέπω εδώ πέρα. Μου άρεσε απίστευτα, είναι σαν old Hollywood ηθοποιός. Το μαλλί, το μακιγιάζ, το κόκκινο κραγιόν. Τρελαίνομαι για τον κορσέ από πάνω. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι πίσω το φόρεμα γράφει Carl.
Δηλαδή δεν χρειάστηκε, δεν... ήταν όλα από μόνο του μια πολύ όμορφη αναφορά. Δεν χρειάστηκε να κοτσάρεις το όνομα του άλλου. Πάρε την έμπνευση και σταμάτα πια κι εσύ. Η Ναόμι Κάμπελ ήταν πανέμορφη, αλλά για ακόμα μια φορά δεν ξετρελάθηκα. Συγγνώμη, τα έχω πάρει σβάνα. Α! Η Emma Chamberlain φοράει μίου μίου και Cartier και ήτανε φανταστική, τρελαίνομαι που ντύνεται ανάλογα με το στυλ της και με ρούχα που θα μπορούσε να φορούσε η Emma Chamberlain στο κόκκινο χαλί, δηλαδή την βλέπεις την Emma μέσα σε αυτό, ήτανε σαν την Blair Waldorf, ήτανε φανταστική στην ηλικία της, έκανε κάτι που δεν θα κλέψει το βλέμμα τώρα από τους celebrities που έπαιρνε συνέντευξη, δεν θα σταματήσω ποτέ να είμαι περήφανη για την Emma Chamberlain και αν μην την γνωρίζω καθόλου. Γράψτε μου εννοείται στα σχόλια ποιο σας άρεσε πιο πολύ και εγώ ανυπομονώ επειδή λογικά θα έχει ανεβάσει. Σήμερα είναι Παρασκευή, σας είπα, και είδα ότι θα το σχολίαζε και ο Πόρφ. Πήγε 4, πρέπει να το έχει ανεβάσει. Μάλλον θέλω να δω εάν συμφωνούμε έστω και σε ένα πράγμα. Ελάτε να σχολιάσουμε τα outfits στα σχόλια. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα στην Κίνα, σχολιάζω ρούχα. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Κάντε like, subscribe, καμπανάκια τα σχετικά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχετε πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Και εγώ με τις μπουκλίτσες μου και τον ντεκολιτέ μου που ελπίζω να μην υπήρχε κάποιο ατύχημα σε όλο το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μα! Γεια σας! Γεια σου!